Από την παρέτηση να αρχίσουμε. Το Πασόκ και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, γιατί πια είναι εθνική ανάγκη να διαμορφώσουμε ένα κεντροαριστερό πόλο εξουσίας. Με προοδευτικό πρόγραμμα, με πρόσημο που θα είναι πραγματικά πρόσημο αλληλεγγύης, δικαιοσύνης, ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας. Η κεντροαριστερά θα προχωρήσει σε κάθε περίπτωση με αυτούς που θα αποφασίσουν πλούς. Για κάποια συμπεράσματα, από τους φορείς κάποια συμπεράσματα που είχατε τώρα. Μεγάλη αγωνία και προβληματισμός για την επόμενη μέρα, ανάγκη για σχέδιο, αναπτυξιακό σχέδιο και πρόγραμμα κοινωνικής συνοχής. Όπου παρευρίσκεται και είναι ιδιαίτερη τιμή για μας, η πρόεδρός μας, η συντρόφισσα η Φόφη Γερμαντά. Πριν από λίγες μέρες η συντρόφισσα έκανε μια γενναία και ρηξικέλευρη τοποθέτηση όσον αφορά το μέλλον του χώρου μας, το μέλλον της κεντροαριστεράς, όπου πριν από 40 και πλέον χρόνια ο μεγάλος ηγέτης Ανδρέας Παπανδρέου της συστήματος του κύριου από τον Πασό και οδήγησε την χώρα για 40 χρόνια και πλέον. Είχε βέβαια δίπλα του άξιους συμπαραστάτες όπως τον Γιώργο Γεννηματά, την Ελλήνα Μεσόνη, τον Γιάννη Καραγαπόπουλο, τον Γιάννη Αρετά, τον Πέτρο Μουράκη και πολλούς άλλους. Σήμερα η νέα γενιά με τη συντρόφισσα πρόεδρο τη Φόφη τη Γεννηματά θα συσπηρώσουμε και πάλι τον χώρο και θα τον οδηγήσουμε στον 21ο αιώνα. Συντρόφισσα πρόεδρε, η ηρωική του Πολυσιά, η δημοκρατική Αρκαδία σε καλωσορίζει στην Τρίπολη και σε καλεί να παρνέμει στο βήμα για την ιδιωτική μας ομιλία. Και αυτό δεν υπάρχει.
και η πολυδιαφημισμένη αξιοποίηση του πακέτου Juncker έμεινε κενό γράμμα. Είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρώπη στις επενδύσεις που εντάσσονται σε αυτό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το 2014 είχαν υποβληθεί 174 σχέδια, συνολικού ύψους 41,5 δις ευρώ, η κυβέρνηση, ακούστε, χαμήλωσε τον πήχη στα 6 προγράμματα, ύψους 5,6 δις ευρώ. Και βέβαια μέχρι τώρα κανένα δεν έχει κρυφθεί. Αλλά ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να υποδίεται τον αρχάγγελο της κάθαρσης. Θα πρέπει επιτέλους να σταματήσουν να μας κουνούν το δάχτυλο. Θέλουν διαφάνεια και όχι συνθήματα. Θέλουν την αλήθεια και όχι προπαγάνδα. Τους προκαλούμε. Ας τολμήσουν να δεχθούν την πρότασή μας για Εξεταστική Επιτροπή για την Οικονομία από την ημέρα που η Ελλάδα μπήκε στο ευρώ. Εμείς δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Όλο αυτό πώς είναι σύντροφοι. Όποιος έχει παραβεί τους νόμους, όποιος έχει βλάψει το εθνικό συμφέρον, να πληρώσει, όποιος κι αν είναι. Όμως δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για τη διαφάνεια. Ο στόχος τους είναι και παραμένει το σύστημα ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνει στην εξουσία με κάθε τρόπο. Αλλά χρειαζόμαστε τα χρήματα από τους διεθνείς στοκογλύφους, γιατί άλλη λύση δεν υπάρχει. Κατέρευσε και η θεωρία των χρημάτων από τη Ρωσία και από την Κίνα και από οπουδήποτε αλλού. Αναγκαστήκαμε, λέει, να εισπράξουμε από τους πολίτες τον έμφυα. Αλλά μην ξεχνάτε ότι εμείς όταν ήμασταν αντιπολίτευση, το καθήκον μας το κάναμε, δεν το πληρώναμε. Και τώρα, αφού δεν καταφέραμε να καταργήσουμε τον έμφυα, έχουμε στο στόχαστρο την ιδιοκτησία. Αποσύραμε, λέει, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που ήταν συνολικού ύψους 3 δις ευρώ. Αλλά μην ανησυχείτε, ψηφίσαμε το παράλληλο πρόγραμμα κάπου 100 εκατομμύρια και τίποτα από αυτά δεν έχει ακόμα δοθεί. Κλείσαμε, λέει, τις τράπεζες και προχωρήσαμε σε δημοψήφισμα, αλλά σε ένα βράδυ το όχι το κάναμε ναι. Και γίναμε το δεξί χέρι της κυρίας Μέρκελ και του Ολανδρέου, όπως συνήθιζε να λέει. Καταγγείλαμε, λέει, τα κράτη που έκλεισαν τα σύνορα, αλλά μετά ενημερωθήκαμε από τον κύριο Τούσκ ότι τελικά συνυπογράψαμε στις Βρυξέλλες αυτά που καταγγείλαμε στην Αθήνα. Η κυβέρνηση έχει χάσει πλήρως τον έλεγχο. Δυστυχώς, δέχτηκε μια συμφωνία που κλείνει τα σύνορά μας. Και δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες έχουν εγκλωβιστεί αυτή τη στιγμή στη χώρα και ζουν κάτω από άθλιες και επικίνδυνες συνθήκες που οδηγούν σε ξεσπάσματα βίας που κάθε μέρα πληθαίνουν. Και μέσα από αυτή τη συμφωνία δόθηκαν τα κλειδιά της προσφυγικής κρίσης στην Τουρκία, μια χώρα που δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, που διώχνει πολιτικούς αντιπάλους και δημοσιογράφους, που αμφισβητεί τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα των γειτόνων της και βέβαια δεν σέβεται τις δημοκρατικές ελευθερίες. Και είναι φανερό ότι η συμφωνία με την Τουρκία πολύ δύσκολα θα εφαρμοστεί και προχωράει με πολύ αργά βήματα. Εδώ λοιπόν αυτό το έσχος του Πειραιά της ιδωμένης των νησιών δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Και δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να συνεχίσει να παρακολουθεί αμέτωχη. Περιορίζεται σε κινήσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα, μεταφέρει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες από το ένα μέρος στο άλλο, από τη μία πύλη στην άλλη, για να μην φαίνονται. Αυτό δεν είναι λύση. Και δεν μπορεί να ανεχόμαστε άλλο καταστάσεις που δικάζουν τους Έλληνες, που οδηγούν σε κατασταλτικές παρεμβάσεις στο τέλος, και βέβαια παίζουν το παιχνίδι των ακραίων και συντηρητικών και ξενοφοβικών και ρατσιστικών φωνών.